Όλο κόκκινες γραμμές μπαίνουν και όλο αυτές οι κόκκινες πάνε όλο και προς τα κάτω. Το λέω για τη Δημάρχιο πολύ. Θα ξεκινήσω με την κυρία Ρεπούση. Ας ξεκινήσω. Ξέρετε, πολλοί κόσμοι, κυρία Ρεπούση, λέει η Δημάρα, αυτό το κομμάτι της αριστεράς, ας πούμε, μπήκε στην κυβέρνηση, το λέει και ο κύριος Κουβέλης, για να παίξει, ας πούμε, το ρόλο του υπερασπιστή, το πιο αδύναμο. Βάζει λίγο φρένο. Κατηγορία, να βάλει λίγο φρένο. Αν δεν ήσασταν δηλαδή στην κυβέρνηση, τι άλλο περισσότερο θα γινόταν? Δεν βάζει φρένο. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι βάζει φρένο. Σε τι? Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς και στις αντίστοιχες ομάδες που υποστηρίζουν τα πολιτικά κόμματα για το... Επεξεργασίας εννοείται. Ναι, για το πώς ακριβώς θα οριστικοποιηθούν τα μέτρα. Και πιστεύω ότι η Δημοκρατική Αριστερά στο ζήτημα αυτό κρατάει λίγο το τιμόνι της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αν θεωρείτε φρένο τώρα, κυρία Ρεπούση, το να μην κοπούν τα 30 ευρώ από το επίδομα στην πραγματικότητα, το προνοιακό που δίνεται στους αγρότες, λέει τα 330 να γίνουν 30, αυτό με συγχωρείτε να πω, δεν θεωρείται φρένο. Δεν είναι μόνο αυτό. Αν είμαστε εκεί δηλαδή στα απολύτως, όχι στα μίνιμουμ, στα απολύτως αναγκαία. Όχι μόνο αυτό, εσείς κατηγορήσετε από το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως. Να πω λίγο, είναι το θέμα της απόλυσης των δημοσίων υπαλλήλων, είναι τα ζητήματα της εφεδρείας, είναι τα ζητήματα των οριζόντιων περικοπών στις κατώτατες συντάξεις και στους μισθούς. Σε όλα αυτά τα ζητήματα η Δημοκρατική Αριστερά, υπεύθυνα βέβαια, όχι λέγοντας όχι. Το πρόβλημα του κόμματος σας είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, κυρία Ρεπούση. Όχι. Διότι όλος αυτός ο κόσμος που στον ιδιωτικό τομέα που πλήττεται δεν σας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει και στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό που πήγαινα να πω πριν είναι ότι η Δημοκρατική Αριστερά λέει όχι σε κάποια μέτρα, μπαίνοντας στον κόπο να βρει το αντίστοιχο ποσό από άλλα έσοδα που μπορούν να προκύψουν μέσα από άλλες επιλογές. Όλα αυτά που έχετε πει. Ας πούμε, στο θέμα των δημοσίων υπαλλήλων. Έχουμε μία πρόταση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο, από τον κύριο Μανιτάκη, το οποίο προβλέπει ότι μέχρι το 2015 θα έχουμε 190.000 δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι θα είναι εκτός υπηρεσίας, άρα ότι δεν χρειάζεται τώρα να προχωρήσουμε στην απόλυση. Και αυτό για τους δημοσίους υπαλλήλους το λέμε και γιατί είναι ένα ζήτημα κοινωνικό, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι αν χάσουν τώρα τη δουλειά τους, αλλά και γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από την απόλυση ενός τόσο μεγάλου αριθμού υπαλλήλων βαθαίνουμε την ύφεση, δηλαδή έχουμε επιχειρήματα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι προσπάθειες που έχουμε στο επίπεδο της τρικοσυμβητικής κυβέρνησης που κάνουμε δεν είναι χωρίς να μπαίνουμε στον κόπο των αντιπροτάσεων. Δηλαδή λέμε όχι εκεί, στις οριζόντιες περικοπές και αλλά προσπαθούμε, κάτι άλλο. Ας πούμε, μία από τις προτάσεις της Δημοκρατικής Αριστεράς που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική είναι αυτή η ρήτρα ισοδυνάμων δημοσιονομικού αποτελέσματος. Και να εξηγήσω. Να βγαίνουμε, ναι, δηλαδή αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο για να πάμε καλά. Τι λέει αυτή η πρότασή μας? Ότι αν, ας πούμε, στο διάστημα που ακολουθήσει έχουμε περισσότερα έσοδα. Ναι. Από αυτά που προβλέπουμε. Να μην εφαρμόσουμε. Και οι δύο τελευταίοι μήνες μας δίνουν τέτοιες θετικές ενδείξεις. Mm-hmm. Αυτό να αντισταθμίζεται με μέτρα που καλούμαστε ωραίο, τώρα να πάρουμε. Δεν γίνεται δεκτό, κύριε Ρεπούση. Ωραίο το ακούω. Αν με ρωτάτε εμένα, να μ' αρέσει αυτό που λέτε. Ναι. Λοιπόν, απλώς αυτό δεν γίνεται. Αυτό το προσπαθούμε. Τι θα πει δεν γίνεται? Ακόμα δεν έχουμε, δεν έχει μπει τελεία. Όχι, αλλά οι πληροφορίες που έχουμε είναι όλο και χειρότερες, κύριε Ρεπούση. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες όλο αυτό το διάστημα. Το δίμηνο, έτσι θα γίνει, αυτό θα γίνει. Μέχρι την Κυριακή πιστεύω ότι θα έχουν οριστικοποιηθεί τα μέτρα και τότε θα μιλήσουμε συγκεκριμένα. Πάντως αυτή είναι η προσπάθεια της Δημοκρατικής Αριστεράς, έτσι. Από την πλευρά τώρα της Νέας Δημοκρατίας, η κριτική που, προς τη Νέα Δημοκρατία, η κριτική που ασκείται, κύριε Βαρβίτσιο, ότι είναι ότι άλλα τον Μάη-Ιούνι, άλλα τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη. Δηλαδή, τι Ζάπιο, τι ισοδύναμα 18 δις, τι θα υποστηρίξουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τι θα, δεν θα πειράξουμε τα ειδικά μισθολόγια. Τα οριζόντια, δεν θα πάρουν οριζόντια. Και τα λοιπά. Εδώ καμία κόκκινη γραμμή υπάρχει. Δεν είναι ίσωμα. Δεκτή η κριτική. Δεκτή, αλλά και, ασφάλινα ανθρώπινο. Και, όχι. Ουδείς καθόλου, και καθόλου, και καθόλου το σφάλμα. Και καθόλου το σφάλμα ανθρώπινο. Αλλά. Δεκτή η κριτική. Και δεν το λέω σαν αντιστοιχεία προεκλογικών μετεκλογικών. Και εγώ δεν το λέω. Κοιτάξτε, μην πούμε ότι κάποιο ψήφισε τον Ιούνιο και ήταν ανυποψίαστο για το ποια είναι η κατάσταση τη χώρα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοιο άνθρωπο. Είχαν εξαντληθεί πάρα πολλά θέματα. Αυτό το οποίο σήμερα πληρώνουμε, πληρώνουμε ένα τίμημα αναξιοπιστία. Διότι εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολλούς από τους υπουργούς που διαπραγματεύονται με την Τρόικα και σε κάθε τι ισοδύναμο που προτείνεται, λόγω του ότι δύο χρόνια
τίποτα δεν είχε προχωρήσει, είτε στην περιστολή των δημοσίων δαπανών, είτε στην κατάργηση των οργανισμών του δημοσίου, είτε στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, είτε στις ιδιωτικοποιήσεις, υπάρχει αυξημένη καχυποψία και σου λένε αυτά δεν τα δεχόμαστε γιατί δεν κάνατε τίποτα. Άρα θέλουμε μέτρα τα οποία αποτυπώνονται στο χαρτί. Αυτό είναι μεγάλη δυσκολία. Έρχομαι όμως σε αυτό που έλεγε η κυρία Ρεπούση και θα συμφωνήσω μαζί της απόλυτα. Ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτή, να εντάξουμε στην πολιτική μας αυτή τη λογική. Του ότι αν πετυχαίνει η προσπάθεια, γιατί τα μέτρα αυτά είναι για το 2013 και το 2014, δεν θα ληφθούν δηλαδή, θα ψηφιστούν κάποια στιγμή στις επόμενες εβδομάδες, αλλά δεν σημαίνει ότι εφαρμόζονται. Ακριβώς. Να μπορούμε να επιστρέψουμε σε κάποιες παροχές. Και το δεύτερο βασικό, θεωρώ ότι πρέπει παράλληλα με τα μέτρα αυτά να παρουσιαστεί και ένα κοινωνικό ισοδύναμο το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Όχι, να σας πω εγώ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Να σας πω εγώ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πείτε παραδείγματα για να σας πω και κάτι άλλο που λέει. Μεταγραφές φοιτητών. Ο αστυνομικός σήμερα που του κόβουμε, τον βγάζουμε από το ειδικό μισθολόγιο και του μειώνουμε σημαντικά τις αποδοχές του. Που έχει ένα παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη από αυτή που υπηρετεί, να μπορεί να μεταγραφεί το παιδί του. Αυτό είναι ένα κοινωνικό ισοδύναμο με ελάχιστο οικονομικό κόστος, αλλά μεγάλη ανακούφιση στους πολίτες. Θα σας πω δεύτερο. Υπάρχουν τα θέματα της εντάξεως στο σχέδιο πόλεως περιοχών. Πλήττονται οι αγρότες, αλλά με το να διευρυνθούν τα σχέδια πόλεως και να ενταχθούν περιοχές που είναι σχεδόν όριμες στο σχέδιο πόλεως, αποκτάνε τα χωράφια τους μία αξία. Αυτό είναι ένα κοινωνικό σωστό. Για να τα φορολογήσετε αμέσως μετά εσείς ως υπόπεδα και ως αγροκτήματα. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει. Στον ενίο φόρο δεν τρέμει το πλήθος. Δεν είναι έτσι. Ψάχνετε για κορόιδα και άλλα. Δεν είναι έτσι. Διότι έχει διαφορετική αξία. Ψάχνετε τώρα το αγρόκτημα στα 3.000 μέτρα να το φορολογήσετε. Εγώ διαφωνώ. Τη στιγμή που δεν έχετε κάνει περιουσιολόγιο. Δεν ξέρετε τι έχει ποιο. Τι έχει το κράτος, δεν έχετε ιδέα. Ένα λεπτό. Είναι αγριεμένος το ζήτημα αυτό. Είναι αγριεμένος και συμφωνώ μαζί του και δεν μπορούμε να πάμε να φορολογήσουμε τα αγροτεμάχια. Γιατί αυτό θα ήταν μια επιδρομή, η οποία θεωρώ ότι δεν θα έχει και δημοσιονομικό όφελος. Εγώ διαφωνώ με την κυρία Ρεπούση και διαφωνώ με τη Δημοκρατική Αριστερά. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να σπάσει το ταμπού του θέματος των δημοσίων υπαλλήλων. Εγώ το λέω, το έχω πει στην εκπομπή σας. Το έχω πει στην εκπομπή σας. Δεν μπορεί να λέμε ότι σήμερα υπάρχουν 5.000 επίορκοι υπάλληλοι. Δεν μιλάμε για τους επίορκους. Επίορκοι υπάλληλοι, τους οποίους πληρώνουμε. Δεν μιλάμε για τους επίορκους. Δεν μιλάμε για το σύστημα. Αν ένας πέτυχε να πει ότι είναι επίορκος, δεν μπορεί να λέμε ότι θα καταργήσουμε οργανισμούς για να μειώσουμε το δημοσιονομικό κόστος και το μισθολογικό κόστος θα το αφήσουμε ανέπαφο. Έτσι. Μα λένε, μέχρι τώρα λέτε ότι θα απορροφηθούν σε άλλες υπηρεσίες αυτοί. Όποιον έχουμε ρωτήσει υπουργό, λέει βεβαίως θα κλείσουν αλλά θα πάνε αλλού. Τότε τι νόημα έχει να πείτε μου από όλες αυτές τις αναγκαστικές μετατάξεις που γίνανε τα τελευταία δύο χρόνια, αν έχει λειτουργήσει τίποτα. Δεν έχει λειτουργήσει πραγματικά. Μα αυτό είναι επιχείρημα, κύριε Μαρμητσιώτη, είναι επιχείρημα ότι δεν έχει λειτουργήσει κάτι για να μην το κάνουμε. Τίποτα δεν έχει λειτουργήσει σωστά σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι επιχείρημα ότι δεν λειτουργήσει. Θέλουμε να λειτουργήσει. Εγώ θα σας πω θέλουμε ότι να λειτουργήσει. Εξάλλου το ζήτημα των. Κύριε Βαρδιτσιώτη, αν μου επιτρέπετε, το ζήτημα των δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή, η Δημοκρατική Αριστερά με στοιχεία λέει ότι μέχρι το 2015, όχι 150.000, 190.000 δημοσίοι υπαλλήλοι. Με στοιχεία το λέει ο Υπουργός αυτό. Λοιπόν, δεν είναι ότι λέμε όχι στι απολύσει των δημοσίων υπαλλήλων και δεν έχουμε μία αντιπρόταση. Λοιπόν, εγώ πάντως θεωρώ ότι αυτό θα ήταν μία από τα. Δεν μπορώ δηλαδή να λέω ότι θα κόψω στο συνταξιούχο που έχει πληρώσει 40 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές από τα λεφτά τα οποία έχει δώσει το ασφαλιστικό σύστημα και για να κρατήσω ρουσφετολογικές προσλήψεις, ικανοποίησεις του πολιτικού συστήματος και ανθρώπους που υπηρετούν σε οργανισμούς που καταργούνται. Ακριβώς.